Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 337 ωφελούμενους. Ναι. Περίπου το 1/3 από αυτούς είναι αραβόφωνοι και αφγανόφωνοι. Και τα υπόλοιπα 2/3 είναι υποσαχάρι. Στην ουσία είναι, δηλαδή έχει αλλάξει λίγο η ταυτότητα του προσφυγικού μεταναστευτικού σε μία προς την Αφρική, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Από εκεί πέρα οι άνθρωποι αυτοί είναι αρκετοί που έχουν φύγει από εδώ και έχουν πιάσει δουλειά σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και της περιοχής και γενικά ναι, ναι. Και στον τουρισμό και στην εστίαση. Εγώ να σας πω, είμαι κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, νομίζω ότι χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να κερδίσουν τη ζωή τους, που το βασικό ναι, νομίζω ναι. Αυτό είναι. Στην μα να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ρέμο. Ναι. Αν εγώ δραπετεύσω, ας πούμε, αν είναι σωστός ο όρος, από τη χώρα μου και πάω σε μια άλλη χώρα, οφείλω, εφόσον ζητάω κάτι καινούριο, εφόσον ζητάω μια νέα ζωή, οφείλω πρωτίστως να είμαι εντάξει με τη φιλοξενία που θα μου παρέχουν, αν έτσι, μου παρέχουν, να βρω μια δουλίτσα, έτσι, να είμαι αυτάρκης του εαυτού μου. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Το να δημιουργήσω προβλήματα είναι εύκολο. Αλλά το θέμα είναι η κατάληξη ποια θα είναι. Ναι, η κατάληξη. Έτσι όπως το λέτε. Ναι. Νομίζω όμως ότι, κοιτάξτε, και έχουν έρθει άνθρωποι ορθόδοξοι. Ναι. Από την Αφρική, από την Βόρεια Αφρική, από την Ανατολική της πλευρά, Ερυθρέα, Αιθιοπία. Έχουν έρθει οι Καθολικοί από την πλευρά τη Δυτική. Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα και το βασικό ποιο είναι. Το βασικό νομίζω είναι αυτό η κινητικότητα που βλέπω εγώ να παρατηρείται, γιατί αρκετοί φεύγουν γιατί έχουν βρει μια δουλειά και προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή τους. Μα είναι το απολύτως λογικό, νομίζω. Εχθές συζητούσα με τον κύριο Αργυράκη, τον πρόεδρο των αγροτών στον ΕΣΤΟ, και είπε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αναζητήσει και σαν εργάτες γης εκεί δουλειά και τα λοιπά, και είναι, ναι. Τα μεροκάματα είναι καλά. Ναι. Όταν χτες έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό, κύριε Ρέμο, και μια τριμελής οικογένεια μπορεί να εξασφαλίσει, προσέξτε, μπορεί να εξασφαλίσει μέχρι και 3.000 ευρώ το μήνα δουλεύοντας σε αγροτική γη. Τώρα τα λεφτά αυτά είναι... Είναι πάρα πολλά. Ναι. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Χαίρομαι που ακούω αυτές τις εξελίξεις. Άλλωστε, διάβαζα προηγουμένως ότι πώς να μην. Γιατί μου είπατε και για την Αφρική. Πώς να μην φύγουν κάποιες γυναίκες και κάποιοι άλλοι από το Σουδάν, παραδείγματος χάρη, που εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Βιάζονται καθημερινά, σκοτώνονται καθημερινά. Σου λέει, θα κάνω μια. Ναι. Όλες οι εμπόλεμες ζώνες έχουν μεγάλη δυσκολία. Νομίζω ότι το ζήσαμε κι εμείς, βέβαια, πάρα πολύ καιρό πίσω. Τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεχτήκαμε τόσους πολλούς ανθρώπους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Οι δυσκολίες υπήρχαν, πάντα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι ενσωματώνονται σιγά σιγά και οι άνθρωποι αυτοί. Και βέβαια και το, να σας πω και ένα πάρα πολύ, έτσι, ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Θεωρούν οι αραβόφωνοι και οι αυγανόφωνοι, επειδή δεν γνωρίζουν αγγλικά, θεωρούν ότι εγώ κάνω διακρίσεις και βρίσκω δουλειά στους ανθρώπους από την Αφρική, ενώ δεν βρίσκω σε αυτούς. Και βέβαια τους λέω πάντα ότι αυτοί γνωρίζουν αγγλικά, μπορούν να συνομιλήσουν με τον εργοδότη. Οπότε πρέπει και αυτοί να ξεκινήσουν να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα. Ένα απλό παράδειγμα πρέπει να τους λέμε. Δεν σας κάνω μάθημα τώρα τι πρέπει να τους λέτε. Απλά το γνωρίζω. Δηλαδή, όταν πας στη Γερμανία, παλιότερα υπήρχε. Εάν δεν ήξερες έστω και τα σχετικά γερμανικά, δεν σε παίρνανε στη δουλειά. Τα στοιχειώδη, αν δεν ξέρεις τα στοιχειώδη. Καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή κάτι δικό μας αυτό. Αν έχω εγώ έναν. Όχι. Ναι. Υπάρχουν και συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σε μια δουλειά. Υπάρχουν ένα σωρό, ας πούμε, υποχρεώσεις ασφαλείας που πρέπει να συνεννοηθείς με τον άλλον που είναι δίπλα σου. Αλλιώς δεν μπορείς να τον έχεις εργαζόμενο. Η αλήθεια είναι αυτή. Το καταλαβαίνω. Πάνω σε αυτό είναι το θέμα. Το καταλαβαίνω και ξεκινήσαμε πάλι τα σχολεία αγγλικών και ελληνικών στην δομή. Πολύ ωραία. Εξαιτίας αυτού του πράγματος δηλαδή. Αυτά, κύριε Ρέμο, είναι τα editing που λέμε στη ζωή μας. Τα οποία όσο περισσότερα έχεις, τόσο καλύτερα είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Τώρα, τι μπορεί να επηρεάσει η αποχώρηση, ας πούμε, της Διεθνής Οργάνωσης Μετανάστευσης και Ασύλου. Του ΔΟΜ, λέτε. Του ΔΟΜ. Ναι, ναι. Ναι, κοιτάξτε, ο ΔΟΜ ήταν από τους πρώτους εταίρους της ελληνικής πολιτείας από το 2015. Ναι. Δηλαδή, είχε και άλλοι διάφοροι οργανισμοί. Είχαν έρθει εδώ σταδιακά. Όμως το Υπουργείο επήρε κομμάτια της
από τον Οργανισμό Μετανάστευσης, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, και πλέον είμαστε σε ένα σημείο όπου ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει κλείσει τον κύκλο του στο πεδίο, στις δομές δηλαδή, όμως συνεχίζει να υφίσταται σε κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει ο ΔΟΜ. Δεν είναι δηλαδή αναγκαία η παρουσία σε κάθε δομή, δηλαδή αυτό που δεν είναι αναγκαία η παρουσία του σε κάθε δομή. Μάλιστα.